Ψάχνω την αδερφή μου. Αυτό μου έχει πει η μάνα μου, φέρει την ειδοκία σπίτι. Αυτό, τελείως, τέλος. Με τα λόγια της μητέρας του χαραγμένα στο μυαλό του, ο αδερφός της 40χρονης φαρμακοποιού που αγνοείται για τέταρτο 24ωρο στο Μουζάκι Καρδίτσας, ελπίζει ακόμη σε κάποιο ίχνος ζωής. Παλεύουμε με την απελπισία μας και χρησιμοποιούμε το θυμό μας για να καταπολεμήσουμε την απελπισία. Εγώ πραγματικά είμαι από την πρώτη στιγμή εδώ και βλέπω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι συγγενείς της αγνοούμενης φαρμακοποιού, με όσο κουράγιο τους έχει απομείνει, ψάχνουν μαζί με τους άνδρες της ΕΜΑΚ που χτενίζουν την περιοχή. Οι δίτες της ΕΜΑΚ ετοιμάζονται να βουτήξουν στα νερά του Πομισού προκειμένου να βρουν ίχνη 40χρονης που εξαφανίστηκε το βράδυ της κακοκαιρίας. Η τελευταία επικοινωνία της 40χρονης ήταν με τη μητέρα της. Η φαρμακοποιός ακολούθησε την ίδια διαδρομή που έκανε καθημερινά, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι της, αλλά βρέθηκε μέσα στη θεομηνία και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μπορείτε να μπείτε στη θέση ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε μια θεομηνία, ένα κατακλυσμό. Δεν υπάρχει επικοινωνία γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Το αυτοκίνητό της που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Πάμισου ποταμού εντοπίστηκε το Σάββατο. Στις έρευνες συμμετέχουν και ντρόουν, ενώ η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς θα πρέπει να ερευνηθεί πιθαμή προς πιθαμή μια τεράστια έκταση.